they all went downstairs, okay? They had some electrician who decided he knew what he was doing. Καλημέρα. Thank you.
casa não faça, sai lá, filho. Você é uma canção, não sei lá, parte do show. Temporado. Sai lá, filho. Temporado, filha, demais. Você já fez esse gato, hein? Όχι, απλά δεν αντεχωράζω. Δεν έχω να σου πω, δεν είναι και με τηλέφωνο. Όχι, δεν έχω αποφασίσει. Μίτρη! Πού πας! Έχω. Έλα εγώ. Σαν να σου σκότωσαν τη μάνα. Υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα το να σου σκοτώσουν τη μάνα. Έλα μαζί μου, φάγα τον αρχηγό. Πολιτικό φάγωμα. Δολοφονήθηκε. Μια καραμέλα θα κάνω με το. Πάμε να πάρουμε το περίπτωση. Ένα καλό παλικάρι. Όπλο έχεις πάνω σου. Όχι. Θα σου δώσω ένα δικό μου. Ανοίξτε να περάσει ο νέος αρχηγός. Ποιος είσαι εσύ? Δεν είμαστε συνάδελφοι στην ίδια πόλη. Και τότε πώς βρέθηκες εδώ? Είχα άδεια και έκανα βόλτα. Βόλτα και έτυχε και έπεσε πάνω στο φόνο. Να. Το όνομά σου? Τζον Ρότζερς. Ταυτότητα. Να το παρακολουθήσω ποτέ. Στις 7 ώρα Ελλάδος βρέθηκες ο Ρότζερς Τζον Άμπελα. Απαγωνισμένο στο μάτι τη καμπίνα του κρουαζερόπλου C2C που έκανε εκδρομή στη Μεσόγειο με στελέχη τη πολυεθνική εταιρεία. Στις 3 ευρέθη ο σωρό του διοικητή τη ασφαλεία του κρουαζερόπλου C2C που εκτελούσε κουραζιέρα στη Μεσόγειο. Με αποκλειστικό για Ρόδο, ο Ελλάδος και η Ρόδο, Τζούλιο Φαγκόλ. Νομίζω τα... ακούστηκε... Ας περάσει ο τύπος. Ποιος νομίζετε ότι μπορεί να τα έκανε? Ο Δε Σχολείο. Μήπως αλλάχθηκε η σωρός κάποιου που δεν είναι νεκρός με τη σωρό κάποιου που παρουσιάζεται ως υπόθεση και έχετε οδηγίες από ψηλά? Άλλη ερώτηση. Ούτε σχολείο. Η συνέντευξη έλξη.
βλέπετε τα ονόματα των διευθυντών της αστυνομίας, ναι. Δείτε τι γράφουν τα πρακτορία για μας. Ο Μπράντλερ, άνθρωπος της υπέρβασης. Ποτέ δεν ονειρεύτηκε να φτάσει εκεί που μπορεί, αλλά εκεί που δεν μπορεί. Καλός άνθρωπος. Ελάττωμα για τη δουλειά του. Ονειρευόταν κάποτε να γίνει αρχηγός, αλλά όχι αν γύρευε η θέση από δολοφονία. Αυτό του μείωνε κατά πολύ την αξία και τον αυτοσεβασμό. Παράλληλα τον εξφεδόνιζε στα φώτα της δημοσιότητας και αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα στο να αποκαλυφθεί ο φωνιάς. Αντιμετώπιζε και τον κρυμμένο εγωισμό του νέου διευθυντή που κατά κάποιο τρόπο ένιωθε ταπεινωμένος αν έλαβε θέση την οποία κάποιος άλλος υποτίθεται υποφθαμιούσε. Απέφευγε έτσι να κυκλοφοράει σε μέρη που σύγχναζαν φίλοι του. Γιατί το κάνετε αυτό? Ξεφτιλίζω την εκτελεστική εξουσία. Κάποτε ένας σοφρονιστικός υπάλληλος πήγε 3.000 βιβλία στη φυλακή και αντί να τον πούν και ευχαριστώ οι διευθυντές του, τον μεταθέσανε. Thank you.
Φυσικά, το κοινωνικό κόστος της αστυνομίας είναι πολύ μεγαλύτερο από τις μιας που παθαίνει μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτά που λες μας κρατάνε. Νομίζεις, εσύ ποια είσαι? Εμένα με βάλουν μαζί σας ούτως ή άλλως, ώστε αν πάθετε εσείς κάτι, να ρίξουν σε μένα το φταίξιμο. Και πού το ξέρεις, πολύ έξυπνη είναι αυλή κοπέλα. Το άκουσα που το έλεγαν, δεν κατάλαβα να τους άκουγα. Μας παρακολουθούν. Ορίστε. Μας έχουν στο πλοίο. Μάλλον. Νομίζω δημιούργησες πρόβλημα επειδή αυτός δεν ήθελε κόσμο, ο δημοσιογράφος, και ξαφνικά μας είδε μπροστά του. Μα εμείς υπεύθυνες τύπου της ναυτιλιακής εταιρείας. Ετήτρες δημοσιογραφίας είμαστε. Αυτός security της εταιρείας ή αστυνομικός είναι. Είδες με τη ηρωνία μας προσφώνησε. Ας περάσει ο τύπος. Φαίνεται η εταιρεία δεν θέλει να ακουστεί προς τα έξω το περιστατικό. Περιστατικό. Φόνος. Τουλάχιστον μαθητή πριν τελειώσει η τουριστική περίοδος. Δεν έχουν πρόβλημα. Θα πάνε την άλλη μεριά της πυρογείου. Μήπως βιαζόμαστε? Τι εννοείς? Στα μηνάσιμα, το τριήμερο μνημόσυνο δεν έγινε. Κάποιος βιάζεται πιο πολύ από εμάς. Κάποιος βιάζεται πιο πολύ από εμάς. Θα προειδοποιήσω. Τα όπλα είναι του αρχηγού. Γιατί σε μόνο μία βιοθήκη. Μπορεί να βιάσει για να σταμάτησε το ψάξιμο. Ειδοποιήστε τον αρχηγό ότι στο σπίτι του Λεπίδη
Έχει γίνει διάρκεια και είναι όλα άνω κάτω. Άρα, δεν ξέρω, με κάτι φαίνεται να τον τρόμαξε. Όπως φοβάται, μάλλον γίνει πιο επικίνδυνος. Πρέπει να φοβόμαστε. Εθνική μεγάλη στο Άτσι Ελλάδος. Πάει. Μήπως ψάχνει για μικρόφωνα. Ένα μπουκάλι κρασί. Να ψάξουμε σπίτι για μαζιά μικρόφωνα. Και στα μάξια μας. Ο αρχηγός δεν καπνίζει. Ούτε επισκέπτης. Μπορεί να απέφυγε και να έκλεισε τις γόπες. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ήταν αυτός. Δεν μπορώ εγώ. Όταν μιλάς, θα τρως τον νη. Δηλαδή... Δεν θα λες δεν, θα λες δε. Οπότε έτσι δεν σε καταλαβαίνει να σου ψηφοδοτεί. Μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι κάποιος, αλλά πολύ γνωστός. Για να φοβάται τόσο. Μάλλον για να μην χάσει την περιουσία του και πλέξει με τον νόμο. Μήπως κάποιος αποφάσισε τα άλλα για να αλλάξει την έρευνα. Μπορεί και το απλό να μην είναι το αρχηγό. Μήπως είναι κλεμμένα γιατί φοβάται πως θα το συλλάβω. Για να μην βρεθούν στην κατοχή του και επιβαρύνει τη θέση του. Εάν φοβάται μήπως επιβαρυνθεί η θέση του, τότε δεν έγινε δολοφονία. Έγινε μάλλον κατόπιν διαφωνία. Μπέρδεψα.